μια διοργάνωση η οποία πλέον έχει γίνει θεσμόνια του πόλη, η οποία αποκλείται όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και για όλο τον κόσμο, ο οποίος έρχεται από τους γύρω νομούς, αλλά και από τις βαλκανικές χώρες που σκέπτονται την πόλη μας για τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα, 8 του μηνός, 8 Δεκεμβρίου, και ο Αστερόκοσμος θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, κάθε μέρα, με διαφορετικό ωράριο κάποιες μέρες, αλλά το σύνηθες είναι τις μέρες των γιορτών από το πρωί στις 11 μέχρι τις 11 το βράδυ. Πιάνει περίπου 25.000 τραγωνικά, τρία περίπτερα, το 13, το 15, που είναι τα μεγαλύτερα περίπτερα μας, και το 14. Το ένα είναι θεματικό, θα σας πει ο Στουτρόπουλος, για τι δράσεις θα γίνει κτλ. Το άλλο είναι το παιχνίδι, το περίπτερο με τα παιχνίδια. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από τα παιχνίδια, τα φαν παιχνίδια, ας πούμε, του τύπου Luna Park, στείνονται δύο παγοδρόμια, ένα για μεγάλους και ένα για μικρούς, μέσα σε στεγασμένο χώρο, για να προστατευτούν από καιρικές συνθήκες και τα μικρά παιδιά και οι οικογένειες, αλλά και αυτός ο διαχωρισμός γίνεται, ούτως ώστε τα μικρά παιδιά να μην έχουν κίνδυνο με τους έφηβους οι οποίοι κάνουν διάφορες πυρουέτες και προσπαθούν να κάνουν γρήγορα το πατινάζ. Βέβαια, όλα αυτά θα έχουν πλήρη υποστήριξη, έτσι, με την καθαριότητα, με τους γιατρούς, με τους νοσοκόμες, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα σε τέτοιου τύπου.